Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Έχουμε πολύ ωραίο βίντεο σήμερα με τον αγαπημένο σας, τον αγαπημένο μας, τον κλινικό ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή Χάρη Βασιλιάδη. Χάρη μου, χαίρετε! Χαίρετε, Θέκλα μου, χαίρετε και στους θεατές. Στους θεατές, οι οποίοι σε αγαπάνε πάρα πολύ. Εγώ τους αγαπώ. Εγώ τους αγαπώ και τις αγαπώ και τους αγαπώ. Λοιπόν, σήμερα, Χάρη, πάμε σε ένα θέμα από τα πολύ αγαπημένα μας. Θα προσπαθήσεις σήμερα να διαγνώσεις εντός αγωγικών έναν αδιάγνωστο τύπο. Πολύ σωστά. Πολύ ενδιαφέρον το σημερινό βίντεο. Έχω διαβάσει τις σημειώσεις του Χάρη και έχω γελάσει, έχω προβληματιστεί, έχω ενθουσιαστεί. Ο Χάρης σήμερα θα μας μιλήσει για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας. Θα μας μιλήσει για τον λεγόμενο επιθεωρητή. Έναν τύπο αδιάγνωστο. Πες μου, Χάρη μου, ποιος είναι αυτός ο επιθεωρητής? Okay, λοιπόν, θα αρχίσω με τα χαρακτηριστικά του επιθεωρητή και επιθεωρητρίας, γιατί μπορεί να είναι άντρας ή γυναίκα. Έναν από τα χαρακτηριστικά τους είναι ότι θέλουν να ελέγχουν τους άλλους. Για παράδειγμα, μα γιατί εξόδεψες τόσα λεφτά πάλι, μα πόσες ώρες το τηλέφωνο, θα μου δίνεις στο τέλος της ημέρας report για το τι έκανες. Έναν άλλο χαρακτηριστικό, αυτοί οι άνθρωποι έχουν τεράστια ανάγκη για τελειότητα. Συνήθως με τον εαυτό τους, αλλά και τους άλλους. Έχουν πάρα πολλά πρέπει. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Τα μαχαιροπύρουνα στο τραπέζι πρέπει να μπαίνουν έτσι. Ξέχασες να βάλεις δύο κόμματα στο κείμενο που έγραψες. Το κείμενο πρέπει να είναι τέλειο, με κεφαλαία γράμματα. Δεν σιδέρωσες καλά το πουκάμισο. Τα μανίκια πρέπει να σιδερώνονται και από μπροστά και από την πίσω μεριά. Και controlling τύποι, δηλαδή, είναι ελεγκτικοί οι επιθεωρητές? Ακριβώς αυτοί οι τύποι με την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας θέλουν να ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα. Και επίσης τα πάντα πρέπει να είναι όπως τα θέλουν οι ίδιοι. Απλά εγώ έχω απλοποιήσει την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας και τον έχω ονομάσει επιθεωρητή, την έχω ονομάσει επιθεωρητή. Χάρη, σε ποιο κλάστερ ανοίγει, είναι στον B ή στο C? Στον B. Στον B. Είναι στον B. Είναι στο δεύτερο πλέγμα και δεν είναι τυχαίο που είναι στο ίδιο πλέγμα που είναι και η νάρκηση, στο ίδιο πλέγμα που είναι και η αντικοινωνική τύπη κλπ. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για ένα νέο... Όχι νέο, ένα διαφορετικό τύπο αδιάγνωστου που δεν έχουμε μιλήσει πολύ συχνά γι' αυτόν. Μας ζητήσατε εσείς να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί συνήθως παραμένουμε χάρη στους ναρκισσιστές που έχει γίνει το ψωμοτήρι τώρα του διαδικτύου, είναι pop culture ο ναρκισσισμός, και ξεχνάμε άλλες διαταραχές προσωπικότητας που είναι πιο δυσδιάκριτες ίσως, αλλά είναι εξίσου ταλαιπωρητικές για τους γύρω του ανθρώπου αυτού και για τον ίδιο φυσικά. Mm. Που εμάς εδώ πέρα μας ενδιαφέρει να μπορούμε να ξεχωρίσουμε και να διακρίνουμε εάν ένας άνθρωπος με τον οποίο είμαστε συνδεδεμένοι καθιονδήποτε τρόπο, είτε είναι σύντροφος μας, είναι συνάδελφος μας, είτε είναι συγγενής μας, γονιός μας κτλ., μπορεί αυτός ο άνθρωπος πιθανόν να έχει αυτή τη διαταραχή και να είναι αδιάγνωστος από αυτή τη διαταραχή. Mm. Ποια άλλα χαρακτηριστικά έχει αυτός ο τύπος? Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν ψηλές προσδοκίες για τους άλλους και ψηλά πρότυπα, αλλά και για τον εαυτό τους. Επίσης, έχουν ακαμψία στην επικοινωνία, δηλαδή ο τρόπος τους είναι ο μόνος και ο σωστός τρόπος. Υπάρχει μια έκφραση στα αγγλικά που λέγεται «my way or the highway». Δεν ξέρω στα ελληνικά αν υπάρχει κάτι παρόμοιο. Δεν υπάρχει, νομίζω. Ή ο τρόπος μου, ναι, my way or the highway. Νομίζω δεν υπάρχει στα ελληνικά αυτή η έκφραση. My way or the highway. Δηλαδή, θα γίνουν τα πράγματα όπως θέλω εγώ, ή θα γίνουν καθόλου. Προφανώς αυτό σημαίνει. Ακριβώς αυτό, ναι. Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι έχουν άκαμπτες ιδέες για το σωστό και το λάθος και το τι είναι ηθικό και ανήθικο. Για παράδειγμα, οι καλοί φίλοι δεν πρέπει να κάνουν έτσι. Ή τα καλά παιδιά, κάποιος γονιός μπορεί να πει, πρέπει να συμπεριφέρονται έτσι. Ή, ξέρω εγώ, κάποιος εργοδότης προϊστάμενος μπορεί να πει, αν είσαι καλός στη δουλειά σου, πρέπει να μένεις υπερορίες και να μην πληρώνεσαι. Δηλαδή, έχουν αυτές τις ηθικές αξίες, τις πολύ άκαμπτες ιδέες, τις πολύ άκαμπτες αξίες, δεν είναι πολύ πρέπει βασικά. Το οποίο δεν είναι μόνο πάνω στον εαυτό τους, δεν είναι οι λεγόμενοι τελειομανείς που εξασκούν πίεση μόνο πάνω στον εαυτό τους,
Αυτή είναι τελειομανής και πάνω στους άλλους. Αυτή είναι τελειομανής πάνω στους άλλους. Βασικά η τελειομανία είναι ένα από τα 8 κριτήρια που μπορεί να διαγνωστεί κάποιος με ψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας ή με απλά λόγια όπως τους ονομάζω εγώ επιθεωρητής, επιθεωρήτρια. Άρα ο αδιάγνωστος που ονομάζει ο Χάρης επιθεωρητής, επιθεωρήτρια, εάν διαγνωστεί θα έχει τη διάγνωση της διαταραχής ψυχαναγκαστικής προσωπικότητας, η οποία ανήκει στο β' πλέγμα διαταραχών προσωπικότητας με βάση τον DSM-5. Πού βρίσκουμε τέτοιους τύπους, ρε Χάρη? Παντού. Μπορεί να είναι μικροδιευθυντές, μπορεί να είναι γονείς ελικόπτερα. Εξήγησε μας, Χάρη, τι σημαίνει ο γονιός ελικόπτερο. Γονιός ελικόπτερο βασικά είναι όπως τα ελικόπτερα τα οποία παρακολουθούν σε περίοδο πολέμου τι γίνεται κάτω στη γη, και παίρνουν φωτογραφίες και δίνουν πληροφορίες. Οι γονείς πάντα αυτοί είναι από πάνω, δηλαδή είναι σαν, πώς το λέμε, spotlight, σαν τους στρατιωτικούς, τους λοχαγούς, τους συνταγματάρχες θα έλεγα, ακόμα πιο ψηλά, οι οποίοι παρακολουθούν από πάνω τα παιδιά τους. Δηλαδή, και παρεμβαίνουν. Δηλαδή παρεμβαίνουν. Θα ανακατευτούν στον καυγά που έχει το τρίχρονο με το δίχρονο. Πολύ σωστά. Θα πάνε στο σχολείο να τρελάνουν τους καθηγητές ή τους δασκάλους και δεν έβαλες το σωστό βαθμό στο παιδί μου και δεν έκανες. Οι γονείς ελικόπτερα, δηλαδή... Είναι σαν να κάνουν they are hovering above. Δηλαδή περίπτανται πάνω από τα παιδιά τους έτοιμοι να μπουν να ζήσουν τη ζωή των παιδιών τους. Και χάρη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να πούμε εδώ ότι τα παιδιά των γονιών που λειτουργούν έτσι ως γονείς ελικόπτερα είναι πάρα πολύ πιθανό να βγουν πρόσωπα με χαμηλή αυτοεκτίμηση και συνεξάρτηση. Ακριβώς. Χωρίς πρωτοβουλία. Ναι, πολύ σωστά. Θα το δούμε πιο αναλυτικά μετά. Επίσης, είναι κακοποιητικοί συντρόφοι, σίγουρα. Όταν ζεις με κάποιο σύντροφο ο οποίος είναι επιθεωρητής, με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας, σίγουρα η καθημερινότητά σου θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επίσης, είναι φίλοι φίδια, όπως τους ονομάζω. Δηλαδή, είναι φίλοι που κάνουν συνεχώς παρατηρήσεις. Μα γιατί το έκανες αυτό, μα τούτον έπρεπε να είναι έτσι, γιατί πήρες αυτοκίνητο πράσινο. Γιατί τέκοψες τα μαλλιά σου έτσι, δεν σου πάνε, δηλαδή κάνουν συνέχεια παρατηρήσεις. Μανάδες λοχαγοί, εντάξει, ελικόπτερα, γονείς ελικόπτερα, πατέρες λοχαγοί πάλι, και επίσης γείτονες, όπως τους λέω, χωνομίτες. Γείτονες χωνομίτες, χώνουν τη μίξη τους παντού. Όχι ψιλομίτες, χωνομίτες, ναι, που μπορεί να παρακολουθούν. Στην Γαλλία είχα μια γειτονιστά, η οποία πάντα όταν πήγαινα σπίτι, έβλεπα την που κοίταζε πίσω από την κουρτίνα, όχι μόνο εμένα. Παρακολουθούσε τα πάντα και τους πάντες στη γειτονιά. Φαντάζομαι κατάγραφε και το τι ώρα μπαίνει κάποιος, τι ώρα βγαίνει κάποιος. Ήταν σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης. Όμως να σου πω, Χάρη, μια ιστορία. Πρόσφατη, μου έστειλε mail μια φίλη, η οποία έχουν νοικιάσει σπίτι σε μια πολυκατοικία, στην οποία υπάρχει μια γυναίκα χονομίτα, έτσι είναι το σωστό, η χονομίτα, ναι, η οποία την είχε προσεγγίσει αυτή την κοπέλα και μικρά παιδιά για να κάνουν παρέα, αυτή αφελώς, χωρίς να ψάξει να δει, μα γιατί αυτή η γυναίκα μένει σε αυτή την πολυκατοικία και δεν κάνει παρέα με κανέναν άλλο και δεν κάνει κανένας παρέα κτλ. Άρχισε να κάνει παρέα μαζί της. Στην πορεία συνειδητοποίησε ότι δεν συμφωνούσε με τον τρόπο που λειτουργούσε αυτή με τα παιδιά της, ότι υπήρχαν διενέξεις μεταξύ των παιδιών. Το παιδί της χονομήτας χτυπούσε το παιδί της αφελούς και η χονομήτα του έλεγε μπράβο, καλά έκανες κλπ. Οπότε αυτή διακριτικά μου λέει απομακρύνθηκα. Που χτυπάει την πόρτα καθημερινά μου, αφήνει απ' έξω τάπερ με φαγητό, κάνει τα πάντα προκειμένου να ξαναμπεί στο σπίτι μου. Και εγώ της είπα, μήπως να μετακομίσεις, μήπως να καλούν να πάτε. Ναι, δηλαδή χωνομητισμός σε όλο το μεγαλείο. Παντού. Και μου είπε, όταν κάναμε εκείνη την, τέλος πάντων, παρέα που κάναμε, βρισκόμαστε για να παίζουν τα παιδιά μαζί, μου κατηγορούσε όλη την πολυκατοικία. Και τώρα αντιλαμβάνομαι ότι το ίδιο θα κάνει και για μένα. Και... Πολύ σωστά. Μάλιστα. Πώς είναι, ρε Χάρη, στο γενικό πληθυσμό, οι χονομίτες και οι... Επιθεωρητές, λοιπόν. Βασικά, εδώ μιλούμε πάλι για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας. Το γενικό πληθυσμό κυμαίνονται από το 2,1% μέχρι το 7,9%. Οι άντρες επιθεωρητές είναι περίπου δύο φορές περισσότερο από τις γυναίκες, βάσει των στοιχείων του DSM-5, του Αμερικανικού Συνδέσμου Ψυχιάτρου. Αυτού εδώ του βιβλίου.
Μάλιστα, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις διαταραχές και τις διαταραχές προσωπικότητας. Είναι η βίβλος του Τιχάρη. Είναι η βίβλος, ακριβώς. Πρέπει να την προσκυνήσουμε. Και επίσης 8 με 9% των ασθενών με θέματα ψυχικής υγείας. Άρα αυτοί που έχουν θέματα ψυχικής υγείας έχουν υπάρχει και υπάρχει και θέμα συνοσηρότητας. Συνοσηρότητας ή με άλλες διαταραχές προσωπικότητας ή με άλλες ψυχικές διαταραχές. Mm-hmm. Μάλιστα. Γιατί κάποιος όμως γίνεται επιθεωρητής, ποια μπορεί να είναι τα αίτια του να έχει κάποιος αυτό το διαταραχή προσωπικότητας, πέρα από τα γενικότερα αίτια του γιατί γεννιόμαστε με διαφορετική. Υπάρχει κάποιο. Ποιοι είναι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες που μπορεί να καταλήξει ένας άνθρωπος να έχει αυτή τη διαταραχή ή να την καλλιεργήσει τέλος πάντων. Ναι. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι, αρκετοί λόγοι που γίνεται κάποιος επιθεωρητής. Εγώ έχω επιλέξει τους τρεις κυριότερους. Το πρώτο είναι το γονικό στυλ, θα το εξηγήσω. Το άγχος. Και επίσης το τρίτο είναι οι παράλογες πεπιθήσεις που έχει αυτόν το συγκεκριμένο άτομο, που έχει αυτή τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Αν αρχίσω με το γονικό στυλ, βασικά αυτοί οι άνθρωποι είχαν ή έχουν γονείς επιθεωρητές, άλλον το κάποιος να είναι υπερπροστατευτικός. Με απλά λόγια έχω το παιδί μου σε προσοχή, λες και είναι στρατιώτης. Επίσης έχουν πάρα πολύ ψηλά πρότυπα για το παιδί τους στο σχολείο μέχρι και το πώς θα κάθεται στο τραπέζι, πώς θα ντύνεται, ποιους θα βλέπει, ποιους δεν θα βλέπει. Για παράδειγμα, έχω ακούσει παιδιά επιθεωρητών που βλέπω, ενήλικες πλέον, οι οποίοι μου λένε οι γονείς τους, η μητέρα τους, τους έλεγε γιατί μου έφερες 97 από τα 100 στο διαγώνισμα των μαθηματικών, άλλη φορά να διαβάζεις καλύτερα. Δηλαδή ποτέ δεν είναι ευχαριστημένοι με τα παιδιά τους στην ουσία. Ποτέ δεν είναι ευχαριστημένοι και αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν να έχουν την πεποίθηση ότι δεν είμαι αρκετά καλός ή καλή. Επίσης, αν το παιδί να αποτύχει να συμπεριφερθεί βάσει με τα ψηλά πρότυπα, βάσει με τους κανόνες, βάσει με τους νόμους του σπιτιού, τιμωρείται. Δηλαδή, δεν θα σε πάρω στο πάρκο γιατί δεν έφαγες το φαγητό σου. Δεν έφαγες την μπρόκολη σου, το σπανάκι σου, θα μείνει σπίτι. Επίσης, δεν τους δίνουν καθόλου έπαινο, δεν τους επαινούν ούτε θετική ενίσχυση που χρειάζονται τα παιδιά. Το παιδί μπορεί να πάει και να πει: «Μάμα, κοίτα τι έκανα. Οκ, άσε με, έχω δουλειά τώρα». Άρα το παιδί αρχίζει να πιστεύει ότι κάτι λάθος πάει με μένα, δεν είμαι αρκετά καλός, άρα προσπαθεί περισσότερο και αυτό τον κάνει να γίνει τελειομανής. Επίσης, υπάρχουν οι επιπτώσεις που έχουν στην παιδική ηλικία, είναι ότι τα παιδιά με γονείς επιθεωρητές μαθαίνουν να αποφεύγουν την τιμωρία με το να είναι υπάκουοι, άρα είναι πολύ πειθαρχημένοι, να μην ξεφεύγουν από τα όρια για το τι θεωρείται αποδεκτή συμπεριφορά την οποία την καθορίζουν οι γονείς. Και επειδή συνήθως τιμωρούνται για τις συμπεριφορές που θεωρούνται λαθασμένες και δεν επαινούνται για τις σωστές συμπεριφορές, μαθαίνουν καλύτερα τι δεν πρέπει να κάνουν. Άρα η έμφαση γίνεται στο τι δεν πρέπει να κάνεις παρά στο τι είναι καλό να κάνεις. Παρά στο τι είναι καλό να κάνεις. Και επίσης αυτά τα παιδιά μαθαίνουν ότι για να ευχαριστούν τον μπαμπά και τη μαμά πρέπει να κάνουν τα πάντα σωστά ή τέλεια. Επίσης υπάρχουν επιπτώσεις στην ενηλικίωση. Μαθαίνουν από την παιδική ηλικία ότι πρέπει να ακολουθούν κανόνες, αλλιώς θα νιώθουν ντροπή και ενοχές. Έχουν πολλά πρέπει δηλαδή. Άρα θέλουν να έχουν τον έλεγχο της συμπεριφοράς τους, όπως τους έλεγχαν οι επιθεωρητές γονείς, έτσι γίνονται και αυτοί οι επιθεωρητές με τους άλλους. Χάρη, υπάρχει όμως και στοιχείο κληρονομικότητας, δεν είναι καιροποί προς ψυχαναγκασμούς. Ακριβώς. Βασικά υπάρχουν και περιβαλλοντικοί παράγοντες που κάποιος έχει μια διαταραχή προσωπικότητας και βιολογικοί παράγοντες και επίσης κοινωνικοί παράγοντες. Υπάρχει το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο το οποίο μπορούμε να εξηγήσουμε διάφορες διαταραχές προσωπικότητας. Έχω την εντύπωση ότι εάν με παιδιά τα οποία παρουσιάζουν τέτοια χαρακτηριστικά δουλέψει νωρίς ψυχοθεραπευτικά, υπάρχει νωρίς γρήγορη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, θα μπορούσε ειδικά αυτή η διαταραχή να αποφευχθεί. Πολύ σωστά. Το πρόβλημα όμως με τις διαταραχές προσωπικότητας σε σύγκριση με άλλα ψυχικά θέματα είναι ότι είναι μέρος της προσωπικότητας. Άρα θεωρείται ότι είναι μέρος κάποιου. Είναι πολύ πιο δύσκολο κάποιος ψυχολόγος να δουλέψει με διαταραχές προσωπικότητας. Δεν θα αλλάξει κάποιος, απλά θα αλλάξει ίσως τον τρόπο που συμπεριφέρεται για να βοηθήσει
τον τρόπο που σκέφτεται, τον τρόπο που αισθάνεται, τα πράγματα που κάνει ή δεν κάνει για να βοηθήσει τις διαπροσωπικές του σχέσεις. Άρη, αν το έχεις διαβάσει, υπάρχει ψηλή συνωσιρότητα μεταξύ της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής εν γέννη, του OCD και της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής προσωπικότητας, δηλαδή είναι πιο συχνό κάποιος να έχει και τα δύο, και OCD per se, δηλαδή να έχει obsessive compulsive disorder που έχει άλλα κριτήρια διαφορετικά και να έχει παράλληλα και obsessive compulsive personality disorder. Κοίταξε, καταρχήν το OCD, το obsessive compulsive disorder, στα ελληνικά ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας, ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, είναι διαταραχή περισσότερων, δεν έχω τώρα στο μυαλό μου τα στατιστικά, αλλά το, από ό,τι θυμάμαι, κάποιος που έχει ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας έχει πάρα πολύ άγχος, δηλαδή υπάρχει χρόνιον άγχος, υπάρχουν φοβίες και επίσης υπάρχουν και άλλες διαταραχές προσωπικότητας. Συνήθως όμως είναι άγχος και κάποιες φορές πάρα πολύ κατάθλιψη. Γιατί κάποιος για να μπορέσει να κρατήσει όλα αυτά τα ψηλά στάνταρτ πρέπει να πιέζεται πάρα πολύ και τον μπορεί να δημιουργήσει και κατάθλιψη. Δηλαδή θες να πεις ότι κάποιος που έχει την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας είναι πολύ πιθανό να αναπτύξει και κατάθλιψη. Πολύ σωστά. Γιατί περισσότερο θα έλεγες ότι η συνωσιρότητα πάει με την κατάθλιψη. Να σου πω γιατί κάνω αυτή την ερώτηση. Δεν είναι προβληματισμός. Και εγώ αυτή τη στιγμή, παιδιά, είδατε, έχω το βιβλίο εδώ, αλλά δεν έχω τα στατιστικά υπόψη μου, γιατί είναι τόσα πολλά, τόσες πολλές οι διαταραχές, τόσα πολλά τα στατιστικά, πρέπει να μελετήσεις ειδικά για αυτό το θέμα. Μου έρχεται τώρα στο μυαλό, Χάρη, όμως, μία περίπτωση μιας κοπέλας, η οποία γεννήθηκε από μητέρα που είχε ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή και ταυτόχρονα είχε και στοιχεία ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής προσωπικότητας. Okay? Δηλαδή η μαμά ήταν και μαμά ελικόπτερο και επίσης είχε την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Και αυτή η κοπέλα πήγε πολύ νωρίς σε ψυχολόγο. Δηλαδή είχε πάθει στα 15-16, είχε πάθει έτσι μια κρυσάρα, αν μιλήσω απλοϊκά. Της είχαν έρθει όλα ανάποδα, είχε βγάλει κρίσεις πανικού, αϊπνίες, πρόβλημα με το φαγητό κλπ. Και της είχε γίνει μια αξιολόγηση από μια ομάδα ειδικών. Και από ψυχίατρο και από παιδοψυχίατρο και από ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο στην πραγματικότητα και από οικογενειακό ψυχολόγο. Εγώ συμμετείχα σε αυτή την ομάδα ως οικογενειακή ψυχολόγος που κάναμε την παρέμβαση. Το καλό με αυτή την οικογένεια ήταν ότι ήταν πολύ ανοιχτή στη θεραπευτική παρέμβαση. Και επειδή η μητέρα ήταν διεγνωσμένη με OCD, με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή σκέτο, την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας εκ των υστέρων, όταν της έγινε το MPI, φάνηκε ότι την είχε, δηλαδή είχε και τα δύο. Και αυτή η κοπέλα έχει δουλέψει ψυχοθεραπευτικά για 2 χρόνια. Είχε πάρει τότε, παρόλο που ήταν και 16 ετών, είχε πάρει τότε αντικαταθλιπτική θεραπεία, είχε πάρει ένα συγκεκριμένο φάρμακο που δίνεται σε νεαρές ηλικίες και θυμάμαι ότι ο ψυχίατρος με τον ψυχίατρο είχα συζητήσει πάρα πολύ μέσα στην ομαδική δουλειά που κάναμε για το αν θα έπρεπε να δοθεί φάρμακο ή όχι. Τελικά το είχε πάρει για 9 μήνες και επειδή είναι περιστατικό με το οποίο έχω καλή σχέση, με την έννοια του ότι έχουμε διατηρήσει μια φιλική σχέση, δεν ήταν θεραπευόμενη μου κοπέλα, εγώ τη μητέρα έβλεπα και είχα μπει σε αυτή τη θεραπευτική ομάδα. Μου λέει αυτή η κοπέλα σήμερα ότι έχει καταφέρει με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας που έκανε με την παιδοψυχολόγο που πήγαινε για 3 χρόνια και με την η αντικαταθλιπτική αγωγή την είχε βοηθήσει στο να ξεπεράσει την κατάθλιψη, τον πανικό που ήταν λόγω της υπερβολικής εσωτερικής πίεσης, λόγω των ενδοψυχικών συγκρούσεων που συνέβαιναν και λόγω της κατάστασης της μητέρας της, αλλά και λόγω κάποιων δικών της χαρακτηριστικών. Γιατί η κοπέλα φαινόταν ότι είχε κληρονομικότητα. Που μιλάω μαζί της τώρα, μου λέει ότι ζει μια φυσιολογική ζωή, αλλά έχει πάντα στο βάθος του μυαλού της ότι έχω την τάση να γίνω μελεκτική προς τον εαυτό μου και προς τους άλλους. Έχω την τάση να αναπτύσσω ψυχαναγκασμούς, οπότε λέει έχει αναπτύξει υγιείς μηχανισμούς άμυνας με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας. Και μου λέει τώρα που είμαι εγώ μητέρα, γιατί σου λέει πολύ παλιό περιστατικό. Τώρα που είμαι εγώ μητέρα, μου λέει, προσέχω πάρα πολύ, δηλαδή έχω το μυαλό μου ώστε να μην λειτουργώ όπως τη μάνα μου. Μάλιστα. Και θέλω να πω για αυτή την ιστορία, γιατί είναι ένα success story, μια ιστορία επιτυχίας, όχι δικιά μου, της ομάδας. Και είναι και μια απόδειξη ότι ακόμη και στην Κύπρο έχει γίνει αυτό. Ότι εάν κάνουμε έγκαιρη παρέμβαση και συνεργαστούν οι ειδικοί μεταξύ τους και θελήσουμε να συνεργαστούν οι ειδικοί μεταξύ τους, ειδικά στους εφήβους,
που ακόμη ο εγκέφαλος τους εναπτύσσεται και εξελίσσεται και υπάρχει πλαστικότητα, mm-hmm. αυτή η κοπέλα σήμερα δεν έχει ούτε ίδιο ψυχαναγκαστική διαταραχή, ούτε ίδιο ψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας. Ή μάλλον η ίδιο ψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας που έχει είναι σε πολύ, χαμηλή, είναι πολύ χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή το κοντρολάρει. Mm-hmm. Ναι. Αν όμως 40-50 και τότε και είσαι αδιάγνωστος, πώς να το ξέρεις και πώς να το κοντρολάρεις. Μάλιστα. Απλά έτσι για να κάποια κύρια σημεία από αυτά που είπες, Θέκλα μου, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, γενικά αυτοί που έχουν διαταραχές προσωπικότητας, ζητούν ψυχοθεραπεία μόνο όταν, για παράδειγμα, τελειώσει μια σχέση, χάσουν τη δουλειά τους, αυτόν τους υποκινεί να πάνε να ζητήσουν θεραπεία, γιατί δεν πιστεύουν ότι έχουν κάτι λάθος με τον τρόπο που είναι. Άρα η θεραπεία, έχουν γίνει έρευνες πάρα πολλές με ανθρώπους με ψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας, το οποίο δείχνουν ότι η θεραπεία μπορεί να βοηθήσει κάποιον να καταλάβει γιατί συμπεριφέρεται έτσι, ωστόσο να μειώσει όλα αυτά τα συμπτώματα που έχει. Επίσης η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, cognitive behavioral therapy, και όλες οι τεχνικές της έχουν δείξει ότι είναι βοηθητικές για κάποιους ανθρώπους, ωστόσο να, πώς το λέμε, να μειώσουν τα ψηλά τους στάνταρς και προσδοκίες που έχουν από τον εαυτό τους και στους άλλους, να μάθουν να εκτιμούν τις στενές σχέσεις, να μάθουν να διασκεδάζουν, να μάθουν να ξεκουράζονται, γιατί αυτοί οι άνθρωποι επίσης δίνουν πάρα πολύ έμφαση στην παραγωγικότητα και τη δουλειά. Και μπορεί να είναι και εργασιομανείς, να καταλήγουν και εργασιομανείς. Ναι, οι ίδιοι. Σωστά. Ναι. Να συνεχίσουμε με, με τους λόγους. Είναι ενδιαφέρουσες και σημαντικές. Ναι. Success stories και εσύ όταν έχεις να τα μοιράζεσαι ανώνυμα πάντα, γιατί δίνουν ελπίδα στον κόσμο, χάρη, και δίνουν ότι και δείχνουν την αλήθεια ότι όντως ο ψυχολόγος δεν είναι απλώς για να πούμε πήγα στο ψυχολόγο ή δεν είναι κάποιος αχρίαστος. Εάν κάνουμε καλή χρήση των ειδικών, που υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ειδικοί και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, αν κάνουμε καλή χρήση της ψυχοθεραπείας, μπορούμε να βελτιώσουμε το επίπεδο της ζωής μας. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή χρειάζεται ο κόσμος και μια κινητοποίηση, να δει ότι υπήρχαν περιπτώσεις παρόμοιες ή διαφορετικές, αλλά έχει ανθρώπους οι οποίοι όταν επέμεναν και χρησιμοποίησαν τα εργαλεία που είχαν στα χέρια τους, ήταν αποτελέσματα. Mm-hmm. Ναι. Λοιπόν, το άγχος. Βασικά έχουν άγχος αυτοί οι άνθρωποι. Νιώθουν κατώτεροι. Αφού μιλάμε ότι είχα γονείς που τους κρίνουν συνέχεια, αφιβάλλουν για τον εαυτό τους φυσικά. Δηλαδή, όταν κάποιον παιδί πάρει 97% και ο γονιός του δεν του λέει μπράβο, δεν τον επαινεί. Αφιβάλλουν επίσης για την αξιοπιστία τους, την επάρκεια τους. Άρα, αντιδρούν στις ανασφάλειες τους, ελέγχοντας τους άλλους, ώστε να μειώσουν το άγχος που έχουν ήδη για τον εαυτό τους. Αυτό είναι έναν αίτιο το οποίο μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας, επιθεωρητής. Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι έχουν παράλογες πεπιθήσεις. Δηλαδή, πιστεύουν πράγματα παράλογα. Έχουν πάρα πολλά πρέπει. Πρέπει να είμαι τέλειος σε όλους τους τομείς. Οι άλλοι πρέπει πάντα να συμπεριφέρονται όπως θέλω εγώ. Και το αντίδοτο είναι η λογική πεποίθηση. Δηλαδή να καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι ότι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι, έτσι μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν, χωρίς να απαιτούμε από τους άλλους να κάνουν αυτό που θέλουμε εμείς. Και υπήρχε ένας Αμερικανός ψυχίατρος και ψυχοθεραπευτής, ο Άλμπερτ Έλις, που τον θαυμάζω. Μαζί με τον Μπεκ, τον Άρον Μπεκ, το οποίο έχει μιλήσει πάρα πολύ για αυτές τις παράλογες πεποιθήσεις, το ότι πρέπει να, οι άλλοι πρέπει να, τα πράγματα πρέπει να γίνονται έτσι όπως τα θέλω εγώ, τα οποία αυτά, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Και στον ίδιο το άτομο και στους άλλους. Δεν είναι τυχαίο που η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία είναι η πιο αποτελεσματική πάνω στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας, επειδή ακριβώς η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία κάνει tackle, εστιάζει και δουλεύει ειδικά με τις πεποιθήσεις, το γνωστικό κομμάτι. Πολύ σωστά. Γνωσιακή θεραπεία δηλαδή, αλλά η καινούργια μορφή είναι η γνωστική συμπεριφορική. Πλέον δεν είναι μόνο γνωστή, δεν μπορείς να πεις βρεις μόνο γνωστικούς ψυχοθεραπευτές όπως ήταν ο Έλις, θα βρεις γνωστικούς συμπεριφορικούς. Και όντως το θυμάμαι αυτό και από το Πανεπιστήμιο, ότι έλεγαν ότι ειδικά για το OCD και την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας συστήνεται το γνωστικό συμπεριφορικό μοντέλο. Mm-hmm. Πολύ σωστά.
Λοιπόν, να δούμε τον επιθεωρητή ο σύντροφο. Παναγία, κάτι σήμερα. Κάτι σαν είμαστε εμεί επιθεωρητέ. Βλέπω αρκετού αρκετών κόσμων που βασανίζεται και ταλαιπωρείται από συντρόφου που είναι επιθεωρητέ. Στην αρχή, τι ψάρι έπιασα, δηλαδή όταν το γνωρίζουν, είναι ευγενικό, ευγενική. Καλοί τρόποι, σέβεται τους άλλους, ελέγχει τον εαυτό του και τα συναισθήματα του, φαίνεται αξιόπιστος, έχει ηθική, είναι σωστός, πάντα κάνουν το σωστό αυτοί οι άνθρωποι. Και έχω ακούσει γυναίκες και άντρες στο γραφείο μου να λένε «μπορώ να βασιστώ πάνω του, είναι ευσυνείδητη, είναι σωστός, είναι αξιόπιστη». Όμως λείπει ένα τεράστιο κομμάτι. Οι επιθεωρητές εξειδικεύονται στο να επιλέγουν ανθρώπους που μπορούν να ελέγξουν. Δηλαδή, τους πιάνουν αμέσως τα θύματα τους και βασικά αυτοί οι άνθρωποι, μετά ο σύντροφος δέχεται ένα ψυχρό λουτρό, το οποίο αυτοί οι άνθρωποι σπάνια εκφράζουν αυθόρμητα την αγάπη τους. Για παράδειγμα, έχω ακούσει κάποιον που με έχει πει πριν κάνει σεξ, πάντα πρέπει να είναι πεντακάθαρα, σαν χειρουργείο το κρεβάτι, τα σεντόνια να είναι στρωμένα, λες και θα έρθει ο λοχαγός να κάνει επιθεώρηση λόγου κλπ. Φαίνεται απόμακρος. Επίσης έχω ακούσει περίπτωση, στη Γαλλία έχω ακούσει σύντροφον επιθεωρητή που έβαζε στην ατζέντα του, δηλαδή στο κινητό του, πότε θα κάνει σεξ με τη σύντροφο. Και έστελνε και μήνυμα στο ενδιαφερόμενο μέλος την τάδη ώρα, έχουμε το τάδη με. Ίσως email, δεν ξέρω. Όχι, απλά έβαζε το και ήξερε η σύντροφος ότι την τάδε μέρα, τη συγκεκριμένη ώρα, πρέπει να κάνουν ερώτηση. Εντάξει, το έχω πει και εγώ και μια φορά, μιλώντας για το κρέος ζευγάρι και την ερωτική του ζωή, ότι είναι καλή ιδέα να την προγραμματίζουμε, αλλά δεν εννοούσα με τέτοιο τρόπο. Εννοούσα να κάνουμε χρόνο, όχι να το βάσουμε πάντα. Την τάδε ώρα και με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένη, ίσως και στρατηγική. Όλα πρέπει να γίνουν σωστά. Ακριβώς, τέλεια. Επίσης έχω ακούσει ανθρώπους να μου λένε νιώθω λες και είμαι στο εκτελεστικό απόσπασμα, με κρίνει 24 ώρες 7 μέρες την εβδομάδα. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως διαφωνούν για τα πάντα με τη σύντροφο τους. Για παράδειγμα, έπρεπε να κόψεις τα μαλλιά σου έτσι κοντά, μα πώς φρενάρεις έτσι όταν οδηγά. Στους καυγάδες επίσης κριτικάρουν την αντίδραση του συντρόφου, μα πώς κάνεις έτσι, είσαι πολύ συναισθηματικός. Αυτοί είναι οι επιθεωρητές συντρόφοι. Και ταλαιπωρούν πάρα πολύ τους συντρόφους τους, αλλά και τον ίδιο τους τον εαυτό. Εμάς κοφτεί, χάρη να ενοχλούν τον εαυτό τους, εμάς να μας ενοχλούν. Έλα να σου πω, και να σάζουμε τον κόσμο ούλον, είπαμε να προστατευτούμε. Έτσι είναι. Εκτός αν θέλει. Εκτός αν θέλει κάποιος. Να σαστούν, να πάνε να σαστούν. Έχει τόσους ψυχίατρους, τόσους ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές. Συστήσαμε και κάμπους μέσα από κανάλι μας, να πάμε σας του. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τους γονείς τώρα. Λοιπόν, βασικά τα παιδιά εξαρτούνται από τους γονείς. Τα παιδιά των επιθεωρητών, εγώ θα τους ονόμαζα τα παιδιά στρατιωτάκια. Απαναγία. Πειθαρχία, οργάνωση, ηθική. Αυτοί οι γονείς είναι κάτι περισσότερο από αυστηροί. Δεν είναι απλά αυστηροί, είναι σαν λοχαγοί. Το παιδί την νιώθει, δεν είμαι αρκετά καλός, έχοντας γονείς επιθεωρητές. Και επίσης πολλές φορές έχω ακούσει παιδιά ενήλικες που βλέπω εδώ στην Κύπρο ότι το χειρότερο που τους έκαναν οι γονείς τους είναι θα πας να σπουδάσεις δικηγόρος. Αυτόν είπα, αυτό θα γίνει. Δυστυχώς αυτοί οι γονείς έχουν ένα φίλτρο, βλέπουν τα πάντα αρνητικά. Όπως έχω πει πριν, επικεντρώνονται στις αδυναμίες, τα λάθη και τις παραλήψεις του παιδιού τους. Και βασικά να φανταστούμε ότι είναι σαν ένα δηλητηριώδη παπαγάλο, το ραδιόφωνο σαν ποτέ, οι αρνητικές και επικριτικές φωνές που εσωτερικεύει το παιδί, τις εσωτερικεύει και κουβαλά μαζί του για όλη του τη ζωή. Για να το πούμε έτσι, να το καταλάβει λίγο καλύτερο ο κόσμος, όταν λες δηλητηριώδης παπαγάλος, είναι μια έκφραση πολύ εύστοχη που χρησιμοποιείς για να πεις για έναν παπαγάλο ο οποίος παπαγαλίζει μόνο τις αρνητικές κουβέντες που είναι αυτές που ακούει. Δηλαδή, αν ο γονιός το μόνο που έχει να πει είναι αυτό δεν το κάνεις σωστά, το άλλο το κάνεις λάθος, δεν ήσουν αρκετά καλός, θα μπορούσες και καλύτερα. Μπαίνει μέσα στο μυαλό του παιδιού, εγγράφεται στο υπερεγό του, θα έλεγε ο θείος Φρόιντ αν ήταν εδώ. Το ότι δεν είσαι αρκετά καλός. Και το ραδιόφωνο σαν ποτέ, μιλάς για την ταινία ή το ραδιόφωνο που παίζει μέσα στο μυαλό σου μετά, που κάθε φορά που πας να κάνεις κάτι,
Ακούς τη φωνή της μάνας σου, του πατέρα σου που σου λέει δεν ήσουν αρκετά καλός. Θα μπορούσε να γράψει 100%, 100% στο διαγώνισμα και όχι 97. Ξέρεις, Χάρη, πόσοι άνθρωποι το βιώνουν αυτό το πράγμα? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και εκεί έρχεται και το αυτό σαν ποντάς. Δηλαδή, όταν δουλεύουμε με ανθρώπους που είναι συνεξαρτώμενοι, με ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζουν αυτό σαν αυτοκαταστροφικότητα στη ζωή τους, συνήθως πάμε πίσω και βρίσκουμε έναν τέτοιο γονιό, ο οποίος είχε μόνο κάτι αρνητικό να πει. Και να σου πω και τι είναι το πιο αισχρό. Mm. Ρωτάς έναν τέτοιο γονιό, πες ότι είσαι ενήλικας, ρε Χάρη, είσαι 30 χρονών και πας και κάνεις ψυχοθεραπεία. Εντάξει. Και στη ψυχοθεραπεία έχεις κάποιες ανακαλύψεις για τον εαυτό σου. Και πας να μιλήσεις με τον γονιό που ήταν επικριτικός και του λες, ρε μάνα, ρε πατέρα, προσπαθώ να τα βρω με τον εαυτό μου, έχω βγάλει για παράδειγμα μια διαταραχή άγχους, έχω βγάλει μια διαταραχή συναισθήματος, πάω σε ψυχολόγο και συζητώντας με τον ψυχολόγο έχω καταλάβει ότι όταν ήμουν μικρός μου έλεγε συνεχώς αρνητικά πράγματα και ότι και μέχρι σήμερα ό,τι θα μου πεις θα είναι αρνητικό. Μ' αγαπάς, μ' αγαπάς, και θα του πει, έχεις ανάγκη να σου πω ότι σ' αγαπώ? Έτσι είναι. Ναι. Το παιδί έχει ανάγκη να του πεις ότι το αγαπάς, ο ενήλικας έχει ανάγκη να του πεις ότι τον αγαπάς, και αυτό το οποίο εγγράφεται στον εγκέφαλο του άλλου ανθρώπου, είτε είναι ο σύντροφος μας, είτε είναι το παιδί μας, είναι αυτό που επαναλαμβάνεται. Mm-hmm. Οπότε αν εμείς επαναλαμβάνουμε παρατηρήσεις και κριτικές κουβέντες και δεν λέμε ποτέ σ' αγαπώ, σε γνιάζομαι, είμαι περήφανος για σένα, είμαι περήφανη για σένα, είσαι εξαιρετικό παιδί, σε θαυμάζω, σε χτιμώ. Δεν εξυπακούνται αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Και επίσης, Χάρη, είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την, παράδοση που έχουμε, στην Κύπρο τουλάχιστον, mm-hmm. Ότι να μεγαλώσουμε παιδιά που να είναι συνετά ή να μεγαλώσουμε παιδιά που να είναι ταπεινά, οπότε μεγαλώνουμε παιδιά που έχουν πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση και αυτοσαμποντάρονται στο τέλος της μέρας. Έτσι είναι. Για την παρέμβαση την παθιασμένη, αλλά μου θύμισε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και θυμάμαι περίπτωση στο γραφείο να είναι η μάνα και η κόρη. Η μάνα η οποία να έχει κάνει σαμποτάζ το session της κόρης. Δηλαδή να εμφανιστούν μαζί και να πει η μάνα μου, είπε η κόρη να έρθω, και εκ των υστέρων η κόρη μου είπε εγώ δεν ήθελα να έρθει αλλά επέμενε και μου είπε αφού εγώ πληρώνω το ραντεβού σου θα έρθεις και θα έρθω κι εγώ. Και μπροστά μου να κατηγορεί την κόρη και να της λέω έχεις κάτι θετικό να πεις για την κόρη σου, και λέει δεν είναι ανάγκη να τα λέμε τα θετικά. Τα θετικά εξυπακούονται. Όχι, δεν εξυπακούεται. Έστω και αν τα κάνεις. Δεν εξυπακούεται. Βασικά αυτοί οι γονείς είναι, δίνουν αγάπη με όρους. Πάλι θα το πω, αφαίρεις 100 στο διαγώνισμα το μαθηματικό, θα σε αγαπώ. Τέλει. Χαρή μου, και 100 να φέρεις, κάτι θα βρουν να πούν. Κάτι άλλο θα βρουν να πούν. Σίγουρα. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια ατελεύτητη, σαν να βάζεις νερό σε έναν κουβά που έχει τρυπημένο στο τέλος. Δηλαδή ό,τι και να κάνεις δεν μπορείς να ευχαριστείς αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί πολλές φορές οι γονείς, τα παιδιά τέτοιων γονιών, οι σύντροφοι τέτοιων ανθρώπων προσπαθούν συνεχώς να σε ευχαριστήσουν. Και σου λέει, θα κάνω αυτά που θέλει ρε παιδί μου, δεν θα βρει ευχαρίστηση. Έτσι είναι, ναι. Γνώμη. Επίσης, να δούμε τους επιθεωρητές ως προϊστάμενους, συναδελφούς. Έχει πάρα πολλούς στον χώρο της δουλειάς. Βασικά αυτοί έχουν υπερβολική εστίαση στις λεπτομέρειες. Σίγουρα επικεντρώνονται στα αρνητικά, δεν βλέπουν τα θετικά. Δεν τους αρέσουν οι αλλαγές. Θέλουν τη σταθερότητα, είναι παθητικά επιθετικοί. Έχουν πρόβλημα διαχείρισης χρόνου, δηλαδή πρέπει όλα να είναι τέλεια. Το τέλειο report. Άρα να καθυστερήσουν να τελειώσουν την εργασία. Να καθυστερήσουν, μάλιστα, γιατί είναι τελειομανείς. Και τα πάντα πρέπει να γίνονται με το δικό μου τρόπο. Είναι ο μόνος και σωστός τρόπος. Άρα πολλές φορές αυτοί οι επιθεωρητές στον χώρο της δουλειάς προτιμούν να κάνουν τα πράγματα μόνοι τους παρά να τα δώσουν σε άλλους. Γιατί αυτοί θα τα κάνουν καλύτερα. Και δεν είναι καλή στο management. Γιατί ένας καλός manager... Ένα καλό μάνατζερ δεν αναλαμβάνει όλο ο ίδιο. Δίνει εργασίε στου υφισταμένου του και συντονίζει. Δεν είναι. Μάλιστα. Μου έρχονται στο μυαλό τώρα προϊστάμενοι, διευθυντές άντρες, διευθυντές γυναίκες, Παναγία μου, και συνάδελφος άμα είναι, και άμα έχει να κάνει μαζί μια εργασία με έναν τέτοιον τύπο. Χάλια. Να σε πει κάνει. Χάλια.
θα υποφέρει. Που έρχονται και σου λένε, θα την κάνω μόνος μου και θα βάλω και το όνομα σου πάνω, μην ανακατευτείς. Το έχω ακούσει αυτό. Σου έχει τύχει. Ναι. Θα το κάνω μόνος μου, θα βάλω και το όνομα σου και μην ανακατευτείς. Δηλαδή, ο επιθεωρητής προτιμά να δουλέψει διπλά. Η εργασία μοιράζεται σε δύο φοιτητές, αλλά την κάνει μόνος του. Και αυτοί οι άνθρωποι βασικά επηρεάζουν τους άλλους αρνητικά. Θα ήθελα να μιλήσω για πώς επηρεάζουν τα συναισθήματα των άλλων, τη συμπεριφορά τους, αλλά και τον τρόπο που σκέφτονται. Έχω ακούσει από ανθρώπους να λένε νιώθω κατώτερος, νιώθω ότι με κρίνει μπροστά σε άλλους. Πιάνω τον εαυτό μου να σταματά να συζητά και να συμφωνώ απλά για να αποφύγω τους καυγάδες, γιατί όπως έχουμε πει, πάντα έχουν δίκαιο. Νιώθω ότι έχω λάθος, παρόλο που ξέρω ότι είμαι σωστή. Νιώθω παγιδευμένη σε αυτή τη σχέση. Νιώθω ότι με δικάζει συνέχεια, είναι σαν δικαστήριο αυτή η σχέση. Χάνει κάποιος τον έλεγχο της ζωής του και επίσης νιώθω θυμό όταν με κρίνει. Επίσης, κάποιες σκέψεις που κάνουν ανθρώποι που έχω ακούσει, που έχουν συντρόφους ή προϊσταμένους ή φίλους ή συγγενείς επιθεωρητές, πρέπει να είμαι ηλίθια. Δεν θα μπορέσω να αλλάξω ποτέ την κατάσταση. Είμαι βλάκας που μένω σε αυτήν τη σχέση. Με εξευτελίζει σκόπιμα. Και από άποψη συμπεριφοράς, αυτοί οι ανθρώποι φυσικά προσπαθώ να κάνω τα πάντα τέλεια. Δεν θα πω τη γνώμη μου, γιατί θα μαλώσουμε, αφού η γνώμη του είναι πάντα σωστή. Καλύτερα να κάνω αυτό που θέλει παρά να τον έχω στο κεφάλι μου. Και επίσης πολλοί τους αποφεύγω. Δηλαδή κάποια κοπέλα μου έχει πει δεν θα πάω στο πάρτι γιατί θα είναι εκεί. Άλιστα. Ναι. Τώρα να δώσω ίσως κάποιες συμβουλές τι μπορείς να κάνεις και τι δεν μπορείς να κάνεις όταν έχεις έτσι ανθρώπους στη ζωή σου. Καταρχήν, με κεφαλαία γράμματα δεν μπορείς να αλλάξεις τον επιθεωρητή. Κανένας δεν μπορεί να τον αλλάξει και ίσως να ήμασταν, κάποιος να είναι σε άρνηση στην αρχή, ότι μπορεί να τον αλλάξει ή να την αλλάξει, εκνευρισμός. Προσπάθησες επανελειμμένα να τον αλλάξεις, κουράστηκες, ξαναπροσπάθησες, συνειδητοποίησες ότι δεν αλλάζει και τελικά υπάρχει μια απογοήτευση και μια μεγάλη ματέωση. Όμως, μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα. Και σίγουρα όταν μας κρίνει κάποιος, είναι πιθανό να νιώσουμε λύπη, θυμό, απογοήτευση, είναι εκνευρισμό, όμως μπορείς να αγνοήσεις το περιεχόμενο της κριτικής και να σκεφτείς. Για παράδειγμα, τι τον έπιασε πάλι σήμερα. Έχει αρνητική διάθεση. Ίσως πω κάτι για να τον ανεβάσω. Λοιπόν, αυτή η σκέψη που έχω πει τώρα μπορεί να δημιουργήσει περισσότερο θετικά συναισθήματα παρά αρνητικά και ήθελα να πω στους ανθρώπους που περιτριγυρίζονται από επιθεωρητές ότι δεν φταίνε. Δεν φταίς εσύ που είναι έτσι αυτός ο άνθρωπος. Επίσης, είναι σημαντικό να ανακαλύψει τις δικές σου αρνητικές ερμηνείες. Για παράδειγμα, κάποιες από αυτές είναι όταν με κρίνει, πιστεύω ότι πρέπει να κάνω αλλαγές. Γιατί? Η αποδοχή του είναι σημαντική για να νιώθω εγώ καλά. Γιατί? Παράλογη πεποίθηση αυτό. Αν το απαντήσω, θα κάνω τα πράγματα χειρότερα. Πάλι, είναι μια αρνητική ερμηνεία. Νομίζω οι κριτικές του είναι πάντα έγκυρες. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ο δηλητηριώδης παπαγάλος. Πιστεύω ότι μπορώ να τον αλλάξω. Όχι, δεν μπορείς. Ούτε ο Πάπας μπορεί να τον αλλάξει. Κανείς δεν μπορεί να τον αλλάξει. Επίσης κάτι άλλο, διάλεξε τις μάχες που θα δώσεις, δηλαδή αξίζει τον κόπο ή όχι να κάνω θέμα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, για παράδειγμα, θα κερδίσω, σε αυτές τις περιπτώσεις θα χάσω. Επίσης, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε, να ξεκαθαρίσεις τι θέλεις. Υπάρχουν κάποιοι στόχοι που είναι μη υγιείς. Για παράδειγμα, θέλω την αποδοχή του για να νιώθω καλά, θέλω να τον ευχαριστώ για να φαίνομαι καλά στα μάτια των άλλων, θέλω να είμαι σε μια σχέση που κάποιος πρέπει πάντα να μου λέει τι πρέπει να κάνω. Αυτοί οι στόχοι είναι μη υγιείς. Και υπάρχουν και υγιείς στόχοι, για παράδειγμα, θέλω να κάνω πιο πολλές ευχάριστες δραστηριότητες μαζί του. Όπως έχουμε πει, αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν πάρα πολύ, είναι εργασιομανείς. Θέλω να μου δείχνει πιο πολύ στοργή, δεν εκφράζονται. Θέλω να τους ζητήσω να παίρνει και να φέρνει τα παιδιά από το σχολείο, γιατί συνήθως είναι στη δουλειά. Έτσι, υπάρχουν κάποια πράγματα, όπως έχουμε δει, τα οποία κάποιος ή κάποια που έχει κάποιο δίπλα του επιθεωρητή μπορεί να κάνει ή να μην κάνει. Δεν μπορεί να κάνει. Έχω σου μια λύση τελειωτική και εύκολη. Ποια είναι? Το πρόβλημα μια και καλή. Χωρίζεις το. Okay. Να σπάσει ο πλασμαχάρι.
Δηλαδή, κοιτώντας ειδικά την τελευταία και ακούγοντας σε να τα λες, δηλαδή, ας πούμε, σαν να προσπαθεί κάποιος όταν λέει στον ψυχολόγο του «βοήθησε με, πώς να το αντέξω», το λες «βοήθησε με να αντέξω την κακοποίηση». Γιατί περί κακοποίησης πρόκειται ψυχικής. Είναι έναν είδος ψυχικής κακοποίησης, συναισθηματικής κακοποίησης. Ναι. Και σε αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να βάλουμε όρια. Το πιο σημαντικό είναι να αυξήσει κάποιος την αυτοεκτίμησή του, γιατί σίγουρα επηρεάζεται η αυτοεκτίμηση. Μιλάς για το θύμα του. Για το θύμα, μάλιστα, να κάνει πράγματα για τον εαυτό του, ασκήσει περίπατο, διαλογισμό, διάβασμα, σινεμά. Έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος. Επίσης, ψυχοθεραπεία, εν το είπε. Ψυχοθεραπεία, επίσης, ναι. να ξυπνήσει. Ναι. Επίσης, θέλω να πω σε αυτούς που βασανίζονται από επιθεωρητές, έχεις δικαιώματα. Έχεις δικαίωμα να μην σε κακοποιεί ο προϊστάμενος σου. Έχεις δικαίωμα να μην σε κρίνει ο σύντροφος σου. Έχεις δικαίωμα να σε μεταχειρίζονται με σεβασμό. Έχεις δικαίωμα να αρνηθείς κάτι που δεν θέλεις να κάνεις. Και έχεις δικαίωμα να κάνεις επίσης λάθη, γιατί είσαι άνθρωπος. Φυσικά, Χάρη, θα μπορεί κάποιος που θα δει αυτό το βίντεο, ο οποίος να μην έχει σύντροφο επιθεωρητή, να έχει ένα σύντροφο φυσιολογικών άνθρωπων, ο οποίος δεν ανέχεται τις ανοριμότητες του συντρόφου του, δεν ανέχεται τις απιστίες του, για παράδειγμα, δεν ανέχεται τις κακοποιητικές του συμπεριφορές, να πει «Α, είπε μου, Χάρης, έχω δικαιώματα, να μην με κρίνει ο σύντροφός μου. Γιατί με κρίνεις που σε απάντησα 17 φορές, γιατί με κρίνεις? Έχω δικαίωμα να με μεταχειρίζεται με σεβασμό. Γιατί δεν με σέβεσαι, παρόλο που τα έχω κάνει τα κέρατα σου να πιάνουν Κάιρο», που έλεγε μια φίλου παφίτησα. Ή έχω δικαίωμα να αρνηθώ να κάνω κάτι που δεν θέλω να κάνω. Γιατί μου λες να είμαι πιστός, εγώ θέλω να το αρνηθώ. Μου το πει και ο Χάρης. Έχεις δικαίωμα να κάνεις λάθη. Έχω και εγώ δικαίωμα να έκανα και εγώ 17 λάθη. Ποιο είναι το πρόβλημα σου? Τι θέλω να πω με αυτόν? Ότι πρέπει να έχουμε και μια επικύρωση από κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας και από κάποιον γνώστη και αντικειμενικό παρατηρητή της σχέσης μας, γνώστη των θεμάτων των ψυχικής υγείας και αντικειμενικό παρατηρητή της σχέσης μας, ότι όντως έχουμε να κάνουμε με ένα σύντροφο που πιθανόν να είναι επιθεωρητής. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί τώρα, ξέρεις, οι τοξικοί τύποι, οι αδιάγνωστοι, έχουν την τάση, ενώ είναι θύτες, να το παίζουν θύματα. Οπότε μπορώ να φανταστώ αρκετούς επιθεωρητές που θα δουν αυτά, ακούσουν αυτό το βίντεο και πούν «Α, είναι μας τόσο Χάρης, δίκαιος να με κρίνεις». Δηλαδή, να πάρουμε και ένα validation, μια επικοινωνία. Συμφωνήσετε? Συμφωνώ, ναι. Γι' αυτό είναι η ψυχοθεραπεία απαραίτητη. Γιατί ναι. Πάει για ψυχοθεραπεία κάποιος που νιώθει ότι ο σύντροφος του είναι επιθεωρητής και το συζητήσει με τον ψυχολόγο του και το επαναφέρει και στη θεραπεία, αν υπάρχει αυτόν ως θέμα, θα μπορέσει μέσα από τη δική του αξιολόγηση, τη δική του ψυχική υγεία και ισορροπία, και ίσως να κάνει και ο ίδιος έναν τεστ προσωπικότητας, αν ο άλλος δεν πάει, να διαφανεί αν ο ίδιος είναι ok και ο άλλος δεν είναι. Δηλαδή, όπως δεν διαγνώσκουμε τους άλλους αυθαίρετα, έτσι δεν βγάζουμε και τον εαυτό μας να πάνει, ή λάδι είναι αυθαίρετα. Ό,τι τσακάρουμε Χάρη πάντως, έτσι άνθρωπος. Κοίταξε, το πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα το δουν επιθεωρητές, δεν θα καταλάβουν. Θα μπορείτε να πούν της γυναίκας τους, κοίταξε τι κάνει αυτό σε αυτήν, είναι επιθεωρητής. Απλά ήδη δεν θα το καταλάβουν, γιατί είναι η προσωπικότητα. Μπορεί να πούν ότι είναι η γυναίκα τους επιθεωρήτρια. Ακριβώς, μπορεί να προβάλλουν αυτό που είναι ήδη πάνω στη γυναίκα τους, στο σύντροφο τους. Γι' αυτό που σου λέω ότι το Δαβίδα τη ψυχοεκπαίδευση κάνουμε για να αποκτήσουμε γνώσεις, αλλά η τελική. Η τελική βοήθεια θα δοθεί από ειδικό ψυχικής υγείας. Αν δεν πας στο ψυχολόγο εσύ ο ίδιος μαζί με τον αδιάγνωστο ή μόνος σου αν δεν έρχεται το αδιάγνωστο και να κάνεις ψυχοθεραπευτική δουλειά, δεν θα μπορείς να βάλεις στην πράξη του τα που λέμε. Συγγνώμη που το τονίζω, αλλά επειδή επίεσαι πολύ βάθος και είπες πράγματα έτσι πολλά ουσιώδη και που είναι και κομμάτια της θεραπείας, για να μην γίνει κάποια παρανόηση. Mm-hmm. Του ταούλα κάνουμε τα συνεργασία με ψυχολόγο μας. Ναι, παρακαλώ. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω τώρα για την επικοινωνία. Πάρα πολύ σημαντικό όταν κάποιος περιτριγυρίζεται από επιθεωρητές να ξέρει να επικοινωνεί διεκδικητικά. Υπάρχουν τρία είδη, έτσι πολύ σύντομα. Η θετική διεκδικητική συμπεριφορά, θα την περιγράψω πιο μετά. Η παθητική συμπεριφορά και η επιθετική συμπεριφορά. Δηλαδή, η θετική διεκδικητική συμπεριφορά σημαίνει να υπερασπίζομαι τα δικαιώματα μου, να εκφράζω τις απόψεις, τη γνώμη και τα συναισθήματα μου με τίμιον, ευθύν και κατάλληλον τρόπο, αλλά παράλληλα να σέβομαι τα δικαιώματα των άλλων. Χάρη, σε ρωτήσω κάτι.
Ναι. Το μήνυμα που σου θυμάσα προηγουμένως, ένα μήνυμα που είχα γράψει εγώ, ήταν ναι. θετική και εκδικητική συμπεριφορά. Ήταν διεκδικητική συμπεριφορά, ήταν θετικό το μήνυμα, υπερασπίστηκε τα δικαιώματά σου, την άποψη σου, τη γνώμη σου, το έκαμες με ευθύνη και κατάλληλο τρόπο, ήταν τίμιο και επίσης σεβάστηκες και τα δικαιώματα του άλλου ανθρώπου. Εν τσι λάλης μου το επειδή κάνω σου βίντεο στο κανάλι μου. Όχι, όχι. Δεν σε καλοπιάνω, δεν είναι κομπλιμός, είναι αλήθεια. Επειδή πρωτού ξεκινήσουμε το βίντεο shooting, πρωτού ξεκινήσουμε ένα βίντεο σκοπούμε τη συνάντηση με τον Χάρη, είμαστε φίλοι με τον Χάρη, λέμε τα νέα μας. Και με αφορμή τη συζήτηση που έκανα, με διάβασα ένα μήνυμα που είχα γράψει σε κάποιον πρόσωπο και του είπα: πες μου τη γνώμη σου για τον το μήνυμα, μήπως ήμουν υπερβολική, μήπως ήμουν αρνητική, και μου τα είπες τούτα και πριν να κάνουμε το θέμα, εντάξει. Ξέρεις, πολλές φορές θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα, ακόμη και εμείς οι ειδικοί, και ακόμη και κάποιος που κάνει πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία, να αυτοαφισβητούμαστε και να αφιβάλλουμε γιατί να εξασκούμε την αυτογνωσία και να δούμε και άλλους ανθρώπους που είναι γνώστες. Έτσι είναι. Ναι, η θετική διεκδικητική συμπεριφορά βασικά, το κεντρικό μήνυμα είναι αυτόν αισθάνομαι, αυτό σκέφτομαι, αυτός είναι ο τρόπος που βλέπω την κατάσταση, με απλά λόγια. Να πάμε στην παθητική συμπεριφορά, των παθητικών τρόπων επικοινωνίας. Το άτομο βασικά σέβεται τα ατομικά δικαιώματα των άλλων, αλλά δεν υπερασπίζεται ικανοποιητικά τα δικαιώματα του εαυτού του. Και το κύριο μέλημα του ατόμου είναι να ευχαριστήσει τον άλλον εις βάρος του, αποφεύγοντας οποιαδήποτε τριβή στη σχέση. People pleasers δηλαδή. People pleasers. Ακριβώς όπως έκαναν τα παιδιά των επιθεωρητών γονιών. Και βασικά με αυτόν τον τρόπο, τι γίνεται. Επιτρέπεις τους άλλους να παραβιάσουν τα ατομικά του δικαιώματα, μη εκφράζοντας τις σκέψεις και τα συναισθήματά του. Και το βασικό μήνυμα που βλέπω εδώ είναι ότι εγώ δεν μετράω, τα συναισθήματα μου δεν έχουν αξία και μπορείς να με χρησιμοποιήσεις, είσαι ανώτερος. Αυτό είναι. Και να πάμε και στον τρίτο τρόπο επικοινωνίας, το οποίο είναι η επιθετική συμπεριφορά. Άρα εδώ το άτομο υπερασπιζόμενο συστηματικά τα προσωπικά του δικαιώματα, υπερασπίζεται τα προσωπικά του δικαιώματα, παράλληλα όμως καταπατά, παραγνωρίζει ή αδιαφορεί για τα δικαιώματα των άλλων. Ο πρωταρχικός στόχος της διαπροσωπικής επικοινωνίας αυτού του είδους γίνεται η κυριαρχία ή ο εξευτελισμός των άλλων. Και βασικά η έκφραση απόψεων γίνεται με ανηλικρινή και ακατάλληλο τρόπο, με στόχο να μειωθεί το άλλον πρόσωπο. Θυμίζεις ένα άλλο μήνυμα του. Δικό μου. Την απάντηση. Μάλιστα. Ναι. Και βασικά... Χάρη για την επιθετική συμπεριφορά. Για την επιθετική βασικά συμπεριφορά μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει επίθετα, για παράδειγμα, δηλαδή να βάλει μια ετικέτα στον άλλο, να πει αυτό θα γίνει επειδή το είπα εγώ. Συνήθως υψώνει τον τόνο της φωνής αυτός που έχει επιθετική συμπεριφορά, απειλεί επίσης. Μπορεί να θυμηθεί κάτι που έγινε πριν 10 χρόνια ή την προηγούμενη εβδομάδα. Και βασικά με έναν τρόπο έτσι κυριαρχικό προσπαθεί να καταπατήσει, να παραγνωρίσει, να διαφορήσει τα δικαιώματα του προσώπου που έχει απέναντι του. Να τον μειώσει βασικά, να τον ελέγξει. Και δεν είναι και ειλικρινής. Μπορεί να πει ψέματα. Το βασικά, η επιθετική συμπεριφορά, το βασικό μήνυμα είναι αυτό σκέφτομαι. Είσαι βλάκας που σκέφτεσαι το αντίθετο. Εγώ αυτό θέλω. Αυτό που θέλεις εσύ δεν είναι σημαντικό. Έτσι αισθάνομαι. Αυτό που αισθάνεσαι εσύ δεν μετράει. Και μιλάμε τώρα για άνθρωπο με τον οποίο είσαι σε σχέση. Είναι ο σύντροφος σου, είναι το γονιός σου, είναι ο μάστρος σου, είναι ο συνάδελφός σου. Ναι, που επηρεάζει ο τρόπος του εσένα. Ναι. Και στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε με επιθεωρητές, πρέπει να δώσουμε στον εαυτό μας χρόνο να σκεφτεί, δηλαδή κάποιες φορές να μην είμαστε παρορμητικοί, και επίσης να προσπαθήσουμε να μείνουμε στη θέση του ενήλικα, όχι του παιδιού. Γιατί ο επιθετικός επιθεωρητής προσπαθεί να μας κάνει σαν ένα μικρό παιδάκι. Να μείνουμε ενήλικες. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσουμε, νομίζω έχει πάρα πολλούς επιθεωρητές στη δουλειά. Έτσι, για να τους περιγράψουμε ξανά, αυτοί βρίσκουν πάντα λάθος ή κάτι λάθος ό,τι και να κάνεις. Απαιτά κάποιος να παραδώσει τη δουλειά σου στην προθεσμία, αλλά εκείνος δεν το κάνει. Κάποιες φορές είναι παθητικά επιθετική, αν κάτι πάει στραβά, αν έχεις κάποιο πρόβλημα στην προσωπική σου ζωή, δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί πάνω απ' όλα είναι η δουλειά. Χάνεται στις λεπτομέρειες,
Okay. Είχα παλιά έναν πρώην προϊστάμενο, ο οποίος είχε αιμονή με τις τελείες, δηλαδή του έγραφε ένα report και θα το άλλαζε 10 φορές επειδή έλειπε μια τελεία ή έναν κόμμα, επειδή ξέρω εγώ, έπρεπε να ήταν τέλειο. Δηλαδή για μια σελίδα την οποία θα μου έπαιρνε 20 λεπτά να γράψω, μπορεί να έτρωγα και 2 ώρες, επειδή πήγαινε να ξαναερχόμουν. Τι είναι και... απόλυτα χρήσιμου χρόνου αυτή. Είναι χάσιμο χρόνο και τώρα μιλούμε για 3 τελείες. Και επίσης ο δικός τους τρόπος είναι ο μοναδικός και σωστός. Λοιπόν, σε αυτήν την περίπτωση τι μπορείς να κάνεις, μην δείξεις ότι είσαι εκνευρισμένος ή θυμωμένος, μην αφήσεις τις αμφιβολίες σου να νικήσουν την αυτοπεποίθησή σου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σε κάνουν να αυτοαμφιβάλλεις, δηλαδή να αμφιβάλλεις τον εαυτό σου, διεκδικητική συμπεριφορά επικοινωνία, όπως την έχουμε περιγράψει πριν. Μην έχεις προσδοκίες ότι θα ευχαριστήσεις ή ικανοποιήσεις τον επιθεωρητή, ποτέ δεν είναι ικανοποιημένοι. Μην τα παρατήσεις και επίσης να ζητήσεις βοήθεια αν υποστήριξη από συναδέλφους ή από ειδικό. Τώρα να πάμε στους... Λοιπόν, οι συντρόφοι βασικά, η τεχνική, κάποιες τεχνικές που θέλω να δώσω, η διπλωματία είναι πολύ σημαντική, έχει τεράστια δύναμη. Σίγουρα οι συντρόφοι γενικά έχουν διαφορετικές αντιλήψεις, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο των προβλημάτων επικοινωνίας. Κάποιοι που βλέπω αναφέρουν ότι που έχουν προβλήματα με τις σχέσεις, ότι δεν μπορούν να είναι ειλικρινείς με τον σύντροφο τους, διότι τα λεγόμενα τους παρερμηνεύονται. Και εγώ λέω ότι η απόλυτη ειλικρίνεια με σύντροφο είναι αδύνατη. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε 100% ειλικρινείς στο πλαίσιο μιας συντροφικής σχέσης. Μιλάς για όλους ή αυτούς που έχουν συντροφικές σχέσεις με επιθεωρητές. Μιλώ γενικά, δηλαδή τα αθώα ψέματα, κάτι ας πούμε, πρέπει να είμαστε διπλωματικοί με τον άλλο. Να μην τα λέμε όλα. Αυτό εννοώ. Γιατί κάποιες φορές αυτοί που τα λένε όλα μπορεί να επηρεάσουν τον άλλον. Επίσης, να κάνουμε και μια λογοκρισία στον εαυτό μας. Για ποιο λόγο θέλω να πω αυτό το πράγμα. Μήπως δεν είναι λόγω ειλικρίνειας. Μήπως είναι γιατί είναι, θέλω να τον πικάρω τον άλλον, να τον πληγώσω ή να τον κάνω να νιώσει ανασφαλής. Ναι. Επίσης, μια δεύτερη τεχνική που έχω να προτείνω είναι η κλιμάκωση. Δηλαδή, σε περίπτωση που τα δικαιώματα κάποιου ανθρώπου απειλούνται. Αυτή και η οδηγία συνίσταται στο να εκπέμπεται η ελάχιστη αποτελεσματική απάντηση. Αυτή, αν απαντήσει κάποιος σε κάποιον επιθεωρητή και δεν αποφέρει αποτέλεσμα, τότε το άτομο προχωρά στην αμέσως επόμενη, κάπως εντονότερη απάντηση που μπορεί να είναι αποτελεσματική. Δηλαδή είναι ο πρώτος βαθμός κλιμάκωσης, δηλαδή λέμε στον άλλον «δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις». Δεύτερος βαθμός κλιμάκωσης, για παράδειγμα, το άτομο να επαναλαμβάνει τη θέση του, αλλά τόσο ο λεκτικός όσο και ο εξολεκτικός τόνος γίνεται εντονότερος. Μετά πάμε στον τρίτο βαθμό κλιμάκωσης, δηλαδή το άτομο να ενημερώνει τον άλλον για τις συνέπειες της επιμονής του στην ενοχλητική συμπεριφορά. Δηλαδή, αν σταματήσεις αυτήν τη συμπεριφορά, ακριβώς, θα πάρω τηλέφωνο στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και θα σε καταγγείλω για παρενόχληση στο διαδίκτυο. Μάλιστα. Τέταρτος βαθμός κλιμάκωσης αφορά την εφαρμογή των συνεπειών, δηλαδή να πάρει τηλέφωνο κάποιος στον οργανισμό που είπες και να τον καταγγείλει. Αυτά τα πράγματα και με τα παιδιά, αλλά και με τους διάφορους αδιάγνωστους που έχουμε οπουδήποτε, πρέπει να τα έχουμε πολλά σοβαρά υπόψη μας. Ό,τι προαναγγέλουμε πρέπει να το κάνουμε. Ακριβώς, αλλά με στάδια. Στάδιο 1, 2, 3, 4. Τρίτο στάδιο αυτό που ενημερώνεις για τις συνεπείς της μόνης ιστορίας. Το πρώτο στάδιο του λες ευγενικά να σταματήσει. Mm-hmm. Δεύτερον του λες έντονα να σταματήσει. Και άμα δεν καταλάβει και δεν σταματήσει, τότε πας στο να πεις, αν το ξανακάνεις θα σε καταγγείλω. Στο τέταρτο, αν το ξανακάνεις, καταγγέλεις το. Το κάνεις, ναι. Έτσι είναι. Μια άλλη τεχνική επίσης είναι η βελόνα κόλλησε. Δηλαδή να επαναλαμβάνεις τις απόψεις σου. Δηλαδή να σου είπα αυτό και να το λες συνέχεια. Σαν να κόλλησε η βελόνα στο βινίλιο. Εγώ έχω την αποτελεσματική λύση, φεύγει. Αλλά θα μιλούμε και για τη δουλειά όμως, που στη δουλειά δεν μπορείς να φύγεις. Δηλαδή μπορεί να είναι η ζήση σου, να είναι ο βιοπορισμός σου το να πηγαίνεις στη δουλειά. Ακριβώς. Και μια τέταρτη τεχνική είναι ο αφοπλισμός του θυμού, δηλαδή θα συζητήσω μόνο όταν σταματήσεις να μου λες αυτό. Και μπορείς να φύγεις, να time out, να βγεις έξω μέχρι να ηρεμήσει ο επιθεωρητής, γιατί πολλές φορές οι επιθεωρητές επιμένουν. Γίνονται επιθετικοί, θυμώνουν, αλλά σε αυτήν την περίπτωση δεν πρέπει να ανεχτούμε κάποιον να μας κάνει επίθεση.
και φεύγουμε μέχρι να ηρεμήσει. Τούτο είναι πάρα πολύ καλή συμβουλή, Χάρη. Δηλαδή, την ώρα που βλέπεις ότι ο άλλος έχει φτάσει στο αποκορύφωμα της έντασης και ήδη έχεις εκφράσει τη θέση σου και δεν έχεις εισακουστεί, mm-hmm. το να φύγεις από εκείνον τον χώρο, προστατεύεις και τον εαυτό σου από οποιαδήποτε κλιμάκωση που μπορεί να είναι και σωματική και ακόμη εντονότερη ψυχική βία, αλλά και σωματική βία. Και επίσης δίνεις και στον άλλον την ευκαιρία να κουλάρει. Mm-hmm. Τι γίνεται όμως όταν έχουμε δύο επιθεωρητές που μαζί μεταξύ τους, δύο συναδέλφους επιθεωρητές, δύο εραστές επιθεωρητές, δύο συντρόφους επιθεωρητές, δύο φίλους επιθεωρητές, γίνεται η κατάσταση μπουρλότο. Συμπληγάδες πέτρες. Παναία. Αυτά βασικά, ήθελα να πω κάποιες τελικές σκέψεις. Τελικές σκέψεις, σίγουρα αυτή η διαταραχή προσωπικότητας, η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας, ο επιθεωρητής, με απλά λόγια όπως το λέμε, πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, ανθρώποι που έχουν ανθρώπους επιθεωρητές βασανίζονται πάρα πάρα πολύ. Οι συντρόφοι είναι, οι γονείς είναι, οι προϊστάμενοι, οι συναδέλφοι, οι φίλοι, οι γείτονες. Νομίζω υπάρχουν δύο πράγματα που θα πρότεινα. Το πρώτο πράγμα είναι αν κάποιος μπορεί να το αντιμετωπίσει, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, να μείνει. Αν δεν μπορέσει όμως να το αντιμετωπίσει, να φύγει. Τούτη είναι η τελική μου συμβουλή. Του παπούτσι! Και να σου πω και κάτι άλλο. Πες ότι έχεις οικογένεια με έναν επιθεωρητή ή μια επιθεωρήτρια. Και φεύγεις, χωρίζεις. Θα πάει η επιθεωρήτρια ή ο επιθεωρητής να σου κάνει γονική αποξένωση με τα μωρά. Θα πάει να κάνει. Ναι, δηλαδή τώρα κάνουμε πλάκα, και λέω εγώ φεύγεις, αλλά τα implications, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι σε πολλαπλά επίπεδα και να αφορούν και τα μωρά. Και δαμέ θέλω έτσι να κρούσω πολύ έντονα τον κόδωνα του κινδύνου με ποιους κάνουμε παιδιά. Mm-hmm. Με ποιους ανθρώπους γινόμαστε μαζί γονείς. Δηλαδή, αν είμαστε με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τέτοια χαρακτηριστικά, να μην κάνουμε παιδιά μαζί του. Mm. Να μην τον κάνουμε πατέρα ή μητέρα των παιδιών μας, γιατί θα τραβούν και τα παιδιά μας μετά. Ακριβώς. Mm-hmm. Και ξέρεις, το κομμάτι της γονικής αποξένωσης που με ενδιαφέρει πάρα πολλά θεωρητικά και κλινικά, ήταν έτσι σαν την έλλειψη επιφώτιση πριν καμιά δεκαριά χρόνια, όταν ήταν από τα αρχικά χρόνια στο οποίο ασχολούμαι με το θέμα και σκέφτηκα, πρέπει να έχουν συγκεκριμένη διαταραχή προσωπικότητας οι αποξενωτές γονείς. Ναι. Και έρχονται τώρα τελευταίες οι μελέτες και λένε για στοιχεία διαταραχών προσωπικότητας που το βήτα πλέγμα. Mm-hmm. Μεταξύ των οποίων και η ναρκισιστική διαταραχή προσωπικότητας και η αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας, αλλά και η ψυχαναγκαστική διαταραχή προσωπικότητας. Mm-hmm. Δηλαδή, όχι ότι ανακάλυψαν τα συνόπιθα, είναι το προφανές που είδα, αλλά και γι' αυτό όσοι βλέπετε το βίντεο και είστε ελεύθεροι ή είστε παντρεμένοι χωρίς παιδιά ή έχετε σκοπό να κάνετε παιδιά, φροντίστε να επιλέξετε σύντροφο που να μην είναι διαταραγμένος. Πολλά σημαντικό. Ναι. Για πατέρα, ναι. Τώρα, άγια σας, αν έχετε τόσο μαζοχισμό πάνω σας, αν είσαστε τόσο συνεξαρτώμενοι, θέλετε να πάτε να βασανίζεστε, πηγαίνετε, αλλά μην φέρετε άλλους ανθρώπους στον κόσμο να βασανίζουν τους τύπους. Ναι. Έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες που έρχονται στο μυαλό μου τώρα, ότι κλινικές έρευνες βασικά, που δείχνουν ότι τα παιδιά αυτών των γονιών, η γονεϊκή αποξένωση, καταρχήν έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, ψυχοσωματικά, ψυχοσωματικές διαταραχές, δυσκολίες στο να εκφράζουν το συναίσθημα του, πώς αναλύουν τις πληροφορίες, πρόβλημα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, έχουν επιθετικότητα, ελλείψεις συναίσθησης, ανοχής απέναντι στους άλλους, πάρα πολλά ψηλές προσδοκίες, κατάθλιψη, άγχος, πάρα πολλά. Και πολύ πιθανό να καταλήξουν και ήδη με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή με προσωπικότητα, γιατί πληρούν όλες τις προϋποθέσεις με βάση όσα μας εξήγησε σήμερα για το τι είναι οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που μπορεί να βοηθήσουν ή να οδηγήσουν κάποιον στο να εκδηλώσουν τη διαταραχή με προσωπικότητα. Ναι. Έγκαιρη παρέμβαση στα παιδιά, έγκαιρη παρέμβαση. Εμείς επίαμε και που πήγαμε, με την έννοια του ότι θα αλλάξουμε τώρα το σύντροφο μας που είναι 30 από 40 χρονών. Ναι. Ή τον συνάδελφο μας, ή τον μάστρο μας, ή τον φίλο μας, τη φίλη μας. Δεν θα αλλάξουμε τους ενήλικες, αλλά στα παιδιά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Σωστά, ναι. Άιστα.
Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χάρη. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν όντως ενδιαφέρουσα. Έχει σταμάτους, σε έπαιρνα σε πίσω μπροστά. Μια χαρά. Μια χαρά. Ξέρεις, πάρα πολλά ωραία τα ωραίες οι πληροφορίες που μαζεύεις και ο τρόπος που τα... Επειδή μου τα στέλνεις και γραπτός ο Χάρης, αλλά βλέπετε ότι εγώ δεν είμαι και πολύ καλή μαθήτρια και ξεχνάω τη ροή και παίρνω, κάνω ερωτήσεις προθύστερες. Και ο Χάρης είναι πάρα πολύ ευγενικός. Δεν θέλουμε να πούμε ότι εγώ είμαι επιθεωρήτρια και ο Χάρης είναι... Χάρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πληροφορίες που μας έδωσες για ακόμη μια φορά. Είμαι σίγουρη ότι αυτό το βίντεο θα γίνει ανάρπαστο. Mm-hmm. Ελπίζω να το δουν και αυτοί που πρέπει να το δουν. Καταλάβατε. Σωστά. Και εγώ σε ευχαριστώ, Θεκλά μου, και ευχαριστώ και πάρα πολύ τους θεατές που έχουν δει αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε σύντομα, εννοείται. Σίγουρα, σίγουρα. Αγαπητέ Χάρη, γεια. Γεια σας.